Μια μεγάλη γιορτή που ανέδειξε και το μεγαλείο του Πας Γιάννενα, αλλά και τη δυναμική του. Ήταν αυτή του ερασιτέχνη Πας Γιάννενα και των τμήματων του που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης στα Γιάννενα με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Δυναμικό παρόν έδωσαν εκατοντάδες παιδιά των τμήματων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολύμβησης και ξυφασκίας του Πας, όπως επίσης οι γονείς τους και οι προπονητές των τμήματων. Μια γιορτή του Πας Γιάννενα και του αθλητισμού γενικότερα, στην οποία ιδιαίτερες στιγμές ήταν οι απονομές τιμητικών διακρίσεων σε τρία πρόσωπα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην οικογένεια του Πας. Από τη διοίκηση του ερασιτέχνη τιμήθηκαν ο πρώην πρόεδρος Χρήστος Τσάγκας, ο Κώστας Αναστασίου, από τους προτεργάτες των τμήματων μπάσκετ και όχι μόνο, αλλά και ο αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πας Γιάννενα, Αλέξης Μιχαήλ, γέννημα θρέμα του ερασιτέχνη. Ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Πας Γιάννενα, Γιώργος Οικονόμου, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην προσπάθεια του συνόλου των τεχνικών επιτελείων για την όσο το δυνατόν καλύτερα οργανωμένη δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Για το πόσο μεγάλο ειδικό βάρος έχει αυτή η ομάδα και οφείλω και εγώ και όλοι μας να κάνουμε τα πάντα για να την βελτιώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αρχές, παιδιά και γονείς που είναι εδώ και σαν διοίκηση νέα που είμαστε υπόσχομαι και υποσχόμαστε να βελτιώσουμε υποδομές και να προσπαθήσουμε να ανελίξουμε ταλέντα που θα μπορέσουν να παντρώσουν μεγάλη μας ομάδα. Σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον ερασιτέχνη Πας Γιάννενα για την τιμή που μου κάνει να με βραβεύσει. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ο ερασιτέχνη Πας Γιάννενα έχει ανοίξει τα φτερά του νομίζω και έχει γίνει μεγάλος. Και δεν είναι η αρχή αυτό. Βλέπω φάτσες, βλέπω ανθρώπους που θα διακαιρίσω να συνεργαστεί, έχω προπονητές, βλέπω πόσο τα αγαπημένα στην πόλη. Εύχομαι, γιατί ο Πας Γιάννενα αυτό είναι, μια πόλη, μια ομάδα. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας και θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλους, στα παιδιά καλή πρόοδο στο σχολείο και όλοι μαζί να στηρίζουμε τη μεγάλη ομάδα και από εκεί και μετά όλα τα παιδιά εδώ να βγουν και να γίνουν κατάλληλοι ώστε να μπορέσουν να είναι στην ομάδα του Πας Γιάννενα σε όποιο πούμε και να είναι. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απευθύναν ο πρίτανης και ένθερμος φίλαθλος του Πας Γιάννενα Γεώργιος Καψάλης, ο αντιπεριφερειάρχης και βετεράνος ποδοσφαιριστής Βασίλης Παπαχρήστου, ο αντιδήμαρχος Θωμάς Γιωτίτσας και ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές σας. Τύχη, τίποτα δεν γίνεται χωρίς τύχη στη ζωή και στον αθλητισμό. Δημιουργία σίγουρα. Αλλά όσοι φορούν τη φανέλα με τον Ταύρο είναι καταδικασμένοι να πρωταγωνιστούν. Εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι αθλητές των ομάδων σας αποτελούν το παράδειγμα για ένα υγιές αθλητικό πνεύμα, για έναν αθλητισμό που σέβεται τις αρχές και τις αξίες του αγωνίζεστε, μακριά από επιρροές και εξαρτήσεις που αμαυρώνουν και δηλητηριάζουν το αθλητικό ιδεό της. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πιστεύοντας ότι πρέπει να στηρίζει και να υποστηρίζει αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία, διαθέτει το γυμναστήριό του για την εξυπηρέτηση ενός μεγάλου αριθμού ομάδων που δεν έχουν διαθέσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η παρουσία των νέων παιδιών μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύω ότι θα υπάρχει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Είναι τα παιδιά που θα δημιουργήσουν μια διαφορετική αντίληψη όσο ζούμε και όσο περνάμε. Και θεωρώ ότι είστε πρωταγωνιστές. Θα ήθελα όμως να δώσω συγχαρητήρια στους γονείς, οι οποίοι είναι εκείνοι που δίνουν τη σωστή διαπαιδαγώγηση. Να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτό που αδειάζουμε στην προσωπική του δουλειά και της δημοτικής αρχής και να ξέρει η νέα διοίκηση ότι είμαστε πάντα δίπλα.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και φτάνω στο καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τεπώς εδωγμάτιστας.